Γεια σας παιδιά, Τάταξ εδώ, νέο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε θα δούμε τι τερματίσαμε στο πρώτο Weekend League για φέτος. Εννοείται πριν μπούμε στο βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια γραφή αν είστε καινούργοι στο κανάλι. Πολλοί από εσάς δεν έχετε κάνει sub που βλέπετε τα βίντεο, οπότε κάντε μια γραφή, δεν είναι τίποτα, και ενεργοποιήστε για τις ειδοποιήσεις να μην χάνετε κάθε νέο βιντάκι. Αυτά, πάμε να δούμε τι κάναμε στο πρώτο μας Weekend League. Λοιπόν, αν θυμάστε, είχαμε ρεκόρ 4-3 στο προηγούμενο βιντεάκι. Χθες δεν κάναμε βίντεο. Είχα σκοπό να κάνω 3 parts για το Weekend League. Ένα με 10 παιχνίδια, το άλλο με τα 10 και το άλλο με τα τελευταία 10 παιχνίδια. Αποφάσισα, θα καταλάβετε γιατί, να τα δούμε όλα τα παιχνίδια μαζεμένα στο τέλος μετά το 4-3 το οποίο είδαμε τις προάλλες το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό? Ο λόγος είναι ότι από το 4-3 και μετά έπαιζα πάρα πολύ άσχημα και είχαμε ρεκόρ 8-10. Τώρα λοιπόν, ό,τι παιχνίδι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι από το 8-10 και μετά. Λέει τώρα είναι το 19ο παιχνίδι το οποίο βλέπετε. Ναι, λοιπόν, να πούμε λίγο τι έγινε όσο βλέπετε αυτό το παιχνίδι εσείς, να πούμε λίγο τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ενώ στα πρώτα 7 παιχνίδια που είχα ρεκόρ 4-3 η ομάδα ήταν ατίμια, πραγματικά μπορώ να πω ότι ήταν μια. Έπεσα καλά, ας πούμε, δηλαδή ότι οι παιχνίδια έχανα, το είχαν οριακά και ήταν καλό το gameplay. Μετά λοιπόν από το 4-3 δεν μπορούσα να παίξω. Η άμυνά μου δοκίμασα dropback, δοκίμασα πάρα πολλά, χαμηλώσα πολύ το depth, stay back, all attacking, όλοι οι παίχτες και τα δύο left back και τα δύο CDM, δεν μπορούσα να παίξω άμυνα. Πραγματικά δεν είχα CDMs, δεν είχα left back, right back. Περνούσαν όλη την άμυνά μου σαν να μην υπήρχε, έτσι. Και επιθετικά απλά έβαζα γκολ, αλλά έτρωγα πολύ παραπάνω. Όπως και να έχει, κάναμε το 8-10. Ευτυχώς έβαλα σε ένα παιχνίδι και τον Εμπαπέ, δανεικό, τον οποίο θα δείτε και συνέχεια που τον βάλαμε και βοήθησε πάρα πολύ και μας έδωσε μια νίκη. Και καταλήξαμε να έχουμε ρεκόρ 8-10. Και λέω δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αναγκάστηκα να αλλάξω το σύστημα. Και πλέον από εδώ και πέρα, όπως βλέπετε, θα έχουμε σύστημα 4, αν το λέω καλά, 4-2-2-2, δηλαδή 2 CDMs, Sancho και Sterling στα CAM και Strikers, Aguero και Vardy, και εννοείται CDMs, Ζακαρία και ο Σίσοκο. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε το match είναι 4-5. Γενικά όλα τα παιχνίδια που θα δείτε σήμερα πάρα πολλά goals, το λιγότερο 8 goal το κάθε παιχνίδι. Κλασικά παιχνίδια δικά μου, τρώω πάρα πολλά goal και βάζω πάρα πολλά goal. Η άμυνα φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάλι καλά, όπως λέω, μου κόψε και δεν έγινε όταν αλλιώς και άλλαξα το σύστημα. Πραγματικά πάρα πολύ καθοριστικό. Όπως καθοριστικός ήταν και ο Mbappé, ο οποίος πραγματικά μου είχε δώσει και μια νίκη στο 5-6, όπου είχα το τερκόρ 5-6 και μου κάνει το 6-6, και εδώ πέρα βλέπετε βάζει goal, δίνει assist, στην παράταση τον έβαλα και μου έδωσε άλλη μια νίκη και ευτυχώς κάναμε το ρεκόρ 9-10. Πραγματικά είχα πέσει τόσο χάλι, ήμουν πολύ mental, είχα πάει πάρα πολύ mental με το 8-10 που λέω εντάξει θα βγούμε silver 1, δεν γίνεται αυτό, έπρεπε κάτι να κάνουμε, ευτυχώς κάναμε 9-10 και η ομάδα σιγά σιγά άρχισε να τσουλάει. Αυτό που έχω καταλάβει φέτος είναι μην κάνετε το λάθος γενικότερα και στα προηγούμενα FIFA, μην κάνετε το λάθος αλλά και φέτος να αλλάξετε την ομάδα σας. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα όταν βλέπετε ότι δεν μπορείτε να παίξετε. Αυτό δεν φταίτε εσείς. Πραγματικά βλέπω το λένε πάρα πολύ. Απλά αλλάζει λίγο το σύστημα και η ομάδα θα αρχίσει να τσουλάει πάλι. Απλά αλλάζει το σύστημα λίγο, αλλάζει λίγο τις θέσεις, τα tactics και θα αρχίσει η ομάδα να τσουλάει. Τουλάχιστον αυτό είδα. Τέλος πάντων, γενικότερα το παιχνίδι, το gameplay, πολύ μέτριο πραγματικά. Δηλαδή θα δείτε ότι τελικά πήγαμε αρκετά καλά από αυτό που υπολόγιζα. Είχα στόχο να βγούμε γκολ 3. Θα δούμε, δεν λέω ακόμα τι βγήκαμε, αλλά. Έτσι μετά από το 8-10 λέω θα βγούμε οριακά goal 3 στη καλύτερη, αλλά τελικά πήγε πολύ καλύτερα από τις φιλοδοξίες μου. Εδώ βλέπετε νίκακα 2-0 και κλασικά πως γίνεται από 2-0 και μετά να το γυρνά αντίπαλος τόσο εύκολα. Πραγματικά αυτό με το momentum φέτος έχει γραντίσει αηδία. Δηλαδή νικάς 2-0, το ok, και μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή πραγματικά σε αυτό το match, άλλο που το γύρισα μετά, στο λέω το γύρισα αυτό το match, αλλά από 2-0 να το κάνεις τόσο εύκολα 2-3 αντίπαλος, δεν έχω τι να πω. Πραγματικά πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα πάει 4-2. Είναι πραγματικά το ίδιο και για μένα, έτσι, γιατί βλέπετε από 4-2 το γύρισα και το έκανα 5-4 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ περίεργη κατάσταση. Η άμυνα έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Φέτος είναι πάρα πολύ σπασμένα από ό,τι έχω καταλάβει και για μένα δεν μπορώ να το κόψω εύκολα. Την πάσα με το λένε και χ, δηλαδή που το AI φεύγει μπροστά ο παίχτης, τον οποίο δεν ελέγχεις και βγάζει προθυμένη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κόψεις. Αλλά ναι, δεν ξέρω πραγματικά στον πόνο γουλού να δοκιμάσω και drawback. Πραγματικά δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Σε κάθε μάτσο τρώω το λιγότερο 4 γκολ και δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Βάζω και 5 γκολ που λέει ο λόγος, αλλά δεν μπορούσα νικά συνέχεια έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα μου το κάνει τελικά 5-5 και νομίζω πήγε παράταση νομίζω αυτό το match. Πρέπει να πήγε παράταση, δεν θυμάμαι. Θα δούμε. Όπως και να έχει τώρα όσον αφορά. Εδώ πέρα ξαναμπεί και ο Μπαμπέ και βλέπετε μου νικάει πάλι ένα παιχνίδι γιατί κάνει το run, κάνει την κούρσα, δίνει την assist
και βάζω τον κόλλο Αγκουέρο, κάνει το 6-5. Και έχουμε πλέον ρεκόρ 10-10 νομίζω. 10-10. Είχα 8-10, νικήσαμε, πήγαμε 9-10 και τώρα 10-10. Εμπαπέ μου έχει δώσει μέχρι στιγμής 2 νίκες όπως βλέπετε και μία προηγούμενη 3 νίκες. Τον έχουμε δανεικό για 5 παιχνίδια. Πραγματικά, όταν έχεις παίχτες όπως ο Εμπαπέ και ο Νεϊμάρ, ας πούμε, και ο Ρονάλντο, είναι πραγματικά, τι να πω, μεγάλη διαφορά. Ακόμη και ο Μανέ είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και αυτό είναι το καλό με τους pay to win. Ας πούμε το καλό. Ότι αν είσαι pay to win και έχεις μια τόσο καλή ομάδα και είσαι ουσιαστικά εισάξιο με μένα, λογικό να νικήσεις γιατί. Όπως και να έχει, και εγώ έχω καλή ομάδα για το σημείο του παιχνιδιού. Έχω μια πιστεύω πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν έχω και Μανέ, δεν έχω και Μπαπέ, δεν έχω και όλους αυτούς τους παίχτες, ούτε Πελέ, όπως είναι στη συνέχεια. Οπότε, αν είσαι άξιός μου και έχεις τόσο καλύτερη ομάδα, λογικό είναι να νικήσεις. Τώρα δεν μιλάω να σε pay to win και να μην ξέρεις να παίξεις το παιχνίδι, και εκεί πέρα εντάξει, αναγκαστικά θα χάσεις. Αλλά καταλαβαίνετε, λέω, όταν είσαι άξιος με τον άλλον και ο αυτός έχει, την ίδια, έχει καλύτερη ομάδα από τη δικιά σου, το λογικό είναι να χάσεις. Τέλος πάντων, εδώ πέρα ένα παιχνίδι μετά από καιρό που πήγε πιο χαμηλά στο σκορ, 2-2 ας πούμε, μέχρι το 80. Εδώ πέρα κλασικά θέματα στην άμυνα, μου το κάνει 3-2. Όπως είδατε έχουμε ρεκόρ 10-10, ευτυχώς το κάναμε από 8-10-10-10. Γενικότερα είχα πάρα πολλά νεύρα σε αυτό το Wicked League, ενώ πήγαινε το σκορ κλασικά όπως όλες τις χρονιές, δηλαδή είχα ρεκόρ εκεί γύρω κοντά 10-10, 8-10, 6-6, 4-3. Γενικότερα είχα πάρα πολλά νεύρα, δεν μου άρεσε το gameplay καθόλου. Βλέπετε πέρα την κολβάζω, αλλά έχω φάει και πάρα πολλά τέτοια. Αλλά ναι, γενικά δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά πάσχιζα, ό,τι νίκη πήρα, πραγματικά ίδρωσα να την πάρω. Αλλιώ θα σα το λέω, ίδρωσα. Βλέπετε ήδη μια νίκη πήραμε στο 90 και δύο στην παράταση. Πραγματικά. Τι να πω, δηλαδή το κακό είναι ότι χάνω μερικά παιχνίδια πολύ εύκολα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, και για να νικήσω. Νικάω οριακά. Αυτό είναι το κακό μέχρι στιγμής στο πρώτο Wicked League το οποίο έχω παρατηρήσει. Όπως και να έχει, τρεις ερηνίκες μετά από καιρό, φυσικά πρώτη φορά φέτος δηλαδή, και κάνουμε το 11-10 στο σκορ μας. Συνήθως μετά από τρεις ερηνίκες, σε παίχτες σαν εμένα που είναι γύρω στο 2-3, γίνεται αυτό. Δηλαδή τώρα αυτός και η Σάξ όταν είναι με εμένα, θα δείτε τι έγινε στο παιχνίδι. Αλλά τι θέλω να πω, ότι αν είναι ίδια δυναμικότητα με εμένα αυτός ο παίχτης, το λογικό είναι να με νικήσει. Γιατί έχει πολύ καλύτερη ομάδα. Ο συγκεκριμένος δεν είναι καλός παίχτης, είναι απλά pay to win. Πραγματικά κρίμα να έχουν κάποιοι τόσο καλή ομάδα, να έχουν βάλει τόσα λεφτά. Λογικά δεν γίνεται τώρα αυτό να είναι πάκλακ, έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά αυτό το παιχνίδι και να μην ξέρει να παίζει. Πραγματικά αυτό είναι σε αδιαστικό σημείο, δεν ήξερε να παίζει, δεν μπορούσε καν να παίξει άμυνα. Αλλά όταν έχει τόσο καλούς παίχτες, δεν μπορούσε να νικήσει και εύκολα. Γιατί πραγματικά είχε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Όταν έχει Πούσκα, έχει Νεϊμάρ, έχει Εμπαπέ, αυτοί πατά στην αρένα και ένα άμυνο και μπαίνει γκολ. Καλό ή κακό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά το παλέψαμε, κάναμε το 2-1. Μετά σε αυτό το μάτσο είχα χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Γενικότερα στα παιχνίδια που δεν σας έδειξα, το κακό είναι ότι έχασα δύο ματσάκια νομίζω, σίγουρα δύο ματσάκια, που ο αντίπαλος ήταν εισάξιο με μένα, αλλά είχε πολύ χειρότερη ομάδα. Δηλαδή είχε μια βασική αγγλική σκουάντ, OP με Ροντρίγκο μέσα και αυτά. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή αυτό που δεν θέλω με τίποτα φέτος είναι να χάνω παιχνίδια όταν ο αντίπαλος έχει χειρότερη ομάδα και είναι περίπου ίδια δυναμική με μένα. Αυτό που δέχομαι είναι να χάνω παιχνίδια όταν ο αντίπαλος έχει τόσο καλή ομάδα. Αυτό το δέχομαι, εντάξει. Όπως και να έχει, 4-2 δεν είναι καλό, αλλά το πήραμε σχετικά εύκολα. Αργήσαμε να βάλουμε το τελευταίο γκολ, αλλά το βάλαμε και έχουμε ρεκόρ 12-10. Με ρεκόρ 12-10 χτυπά στο γκολ 2. Από το 8-10, 4 ερηνίκες, 12-10 και απορούσα πραγματικά πως ακόμη δεν έχει γίνει η τρολιά με την EA. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο για γκολ 2 θέλαμε 6 νίκες, όχι 5 νίκες σε 8 παιχνίδια. Εγώ αντικειμενικά δεν το λέω τώρα έτσι, θα δείτε και συνέχεια τι έγινε. Αλλά το γκολ 2 δεν μου αρέσει. Θα πω το λόγο που δεν μου αρέσει. Αυτή τη στιγμή το να πα γκολ 2 δεν έχει κάποιο νόημα. Γιατί δεν είναι ούτε team of the season να σου δώσει καλύτερα red picks. Αν και δεν είναι παραπάνω νομίζω. Νομίζω δεν είναι παραπάνω. Αλλά και πάλι, πέρα από αυτό, τα packs είναι πολύ χειρότερα. Το Red Gold Pack, το οποίο θα μου πει, το λες εσύ αυτό που βγάζει Αγκουέρο από Red Gold Pack, αλλά το Red Gold Pack αντικειμενικά είναι ένα κακό πακέτο. Και τα δύο Rare Mega Pack, εντάξει, είναι καλά, αλλά δεν λένε κάτι. Πιστεύω Gold 3 με το Rare Players Pack και, το Rare Mega, και, το, και τα δύο Mega Packs νομίζω είναι προτιμότερα. Όχι ότι γι' αυτό δεν πήγα ή δεν θέλω να πάω, θα δείτε τι έγινε Gold 2, αλλά γενικά λέω ότι την Gold 2, την Gold 3 δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Εννοείται πως θέλω να πάω Gold 2 και πως. Θα δείτε τι έγινε, το ξαναλέω, για να ας πούμε ότι πήγαμε Gold 2 φέτος. Αλλά πιστεύω ότι ο μεγάλος στόχος είναι το Gold 1, εκείνη είναι η μεγάλη διαφορά, γιατί σου δίνει ωραία player picks, πιστεύω καλύτερα, ας πούμε, και σου δίνει και 200k packs, εκείνη το θέμα. Εδώ πέρα βλέπετε, αντίπαλος μου βάζει δανεικό Mbappé και σκεφτόμουν εγώ, να βάλω Mbappé. Και λέω, ας τον βάλω και με δικαίωση Mbappé, το ξαναβάζουμε, νομίζω τέταρτο μάτσο τον οποίο τον βάζω και
άλλο ένα μάτς το οποίο ο Μπαπέ μου χαρίζει την νίκη. Βλέπετε εδώ πέρα, πραγματικά κοιτάξτε τι μεγάλο impact έχει ένας παίχτης. Πραγματικά τεράστιο impact. Μου νίκησε το παιχνίδι μόνος του, έτσι. Με ένα γκολ, μια assist, έτοιμο γκολ και νικάμε 3-5. Και λοιπόν έχουμε ρεκόρ 13-10 και άρχισα σιγά σιγά να πιστεύω μήπως να τρεχαρτάρω για γκολ 2. Η αλήθεια είναι πως χαλάρωσα πολύ στο 13-10 γιατί είχα τρεχαρτάρει πάρα πολύ από το 8-10, το κάναμε 13-10. Είχα τρεχαρτάρει πάρα πολύ ώστε να μπορέσω να το γυρίσω αυτό το σκορ και μετά λογικό είναι να πέσει λίγο η απόδοσή μου, αλλά θα δείτε τι έγινε. Πραγματικά η EA έκανε ό,τι μπορούσε και να μου κόψει το σερί. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, πήγε πολύ καλά, θα μπορούσε να είχε πάει πολύ χειρότερα. Από το 8-10 μετά, αν εγώ με είχε πάρει από κάτω και δεν άλλαζα το σύστημα, εκεί πέρα κρίθηκαν όλα. Αν δεν άλλαζα το σύστημα, δεν έκανα αλλαγές και δεν άλλαζα λίγο το gameplay μου, τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Ευτυχώς το έκανα και σώθηκε κάπως η κατάσταση. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν 13 νίκες και μένουν 7 παιχνίδια και εδώ πέρα μετά έχουμε αυτή την ομαδίτσα, οι οποίες πραγματικά όταν βλέπετε τέτοιες ομάδες, ακριβώς τέτοιες ομάδες με αυτούς τους παίχτες, να καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι οι καλοί παίχτες. Δηλαδή, εγώ πραγματικά όταν βλέπω τέτοιες ομάδες, αρχώνομαι παραπάνω από το να δω Πελέ, Νεϊμάρ και Μπαπέ. Αυτοί είναι pay to win. Αυτοί ας πούμε είναι πιο καλοί παίχτες, αλλά θα δείτε τι έγινε. Λοιπόν, δεν είναι απέναντι, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι, ας πούμε ότι είναι απέναντι. Είναι απέναντι, ok. Στο 26 ο αντίπαλος έπαιζε αυτός αειδιαστικά, drop back όλο το παιχνίδι και θα δείτε το λόγο. Βάζει το πέναλτι δυστυχώς, το βαράει στο κέντρο και έπαιζε όλο το match drop back και δεν απείλησε σχεδόν καθόλου πραγματικά. Και κοιτάξτε τι δίνει εδώ πέρα η EA. Κοιτάξτε λίγο εδώ, κοιτάξτε. Απλά κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κόκκινη κάρτα. Έδωσε αυτό το πράγμα κόκκινη κάρτα. Πραγματικά αυτό είναι σαν να σου λέει: EA, όχι, δεν θα νικήσει τέλος. Έκανες 4 ερηνίκες, πόσο έκανες 5. 5 νομίζω, δεν θα νικήσει άλλο μάτ. Πραγματικά αυτό μου πει, πέβηξε όλο το μάτ drawback. Είχα 3 σου στόχο, δεν πήγε γκολ δυστυχώς. Αυτό είχε 5 σου στόχο, 5 σου 3 σου στόχο και νίκησε από ένα πέναλτι. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι. Αυτοί δυστυχώς είναι κακοί παίχτες. Εδώ πέρα, αυτό δεν ήταν η ομάδα που είχε. Δυστυχώς είχε τόσο καλή ομάδα, αλλά ήξερε και να παίζει. Όχι ήταν κάτι ιδιαίτερο, απλά γενικότερα με είχε πάρει από κάτω, είχα ξενερώσει πολύ το προηγούμενο παιχνίδι, αναγκάστηκα να κάνω rage quit. Το ξέρω ότι δεν είναι καθόλου καλό να κάνει rage quit γιατί δεν παίρνει πόντου για το rivals, αλλά δεν μπορούσε πραγματικά άλλο. Και κάναμε δυστυχώ back to back ites, οπότε το goal 2 κάπω έφευγε από τον ορίζοντα. Και μετά έχουμε μια πάλι καλούτσι και μαδίτσα, έχει τον Χάμες Καμ που δεν ξέρω γιατί τον έχει, αλλά όπως και να έχει μου κάνει το 1-0. Αυτός ο αντίπαλος έκανε πραγματικά abuse αυτό το τρίτο που σας είπα πριν από λίγο. Πάσαμε το Λένα και Χ και μετά τρίγωνο και άλλο να το πιάσει πραγματικά. Η άμυνά μου, τώρα να πω λίγο για τους παίχτες, η άμυνά μου εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, ο Άλαμπα δεν με ενθουσίασε. Παραπάνω νομίζω με ενθουσίασε ο Ντέγκο Κάρλος, ο οποίος ήταν μια πολύ καλή προσθήκη. Να είναι καλά το gold upgrade. Πραγματικά ο Ντέγκο Κάρλος ήταν πολύ καλός. Ο Άλαμπα δεν. Δεν πολύ μου άρεσε. Τώρα ο Λόντι, ok, για το overall του και για τη τιμή του μια χαρά. Right back, ποιον έχουμε, Μπαμπού, πολύ τίμιος, Μπαμπού πάρα πολύ καλός. Σισοκό και Ζακάρια στο κέντρο, ok. Σάντσο εννοείται μέτριος, πάρα πολύ μέτριος θα φύγει. Τώρα που το θυμήθηκα, κάναμε και μερικά, ανοίξαμε μερικά packs από τα SBCs, νομίζω ένα Red Electrum και ένα Prime Electrum και βγάλαμε Σάντσο πάλι, δυστυχώς, και βγάλαμε και Ιάγκο Άσπας από το pre-order pack, το Rare Gold pack. Οπότε αυτά και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 70.000 coins. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή και συνεχίζουμε. Αγκουέρο πολύ τίμιος, Βάρντε πάρα πολύ τίμιος. Απλά το μεγάλο θέμα είναι ότι πλέον δεν γίνεται να παίξω πραγματικά στο gameplay μου. Δεν μπορώ να παίξω με left mid και right mid. Προτιμώ να παίζω με cam. Τώρα το σύστημα αυτό μέχρι στιγμή, το οποίο δοκίμασα που σας είπα 4-2-2-2, είναι πάρα πολύ καλό για αυτό που παίζω. Με ας πούμε Σάντσο και Στέρλινγκ στα πλάγια. Είναι πάρα πολύ τίμιο σύστημα. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να μην χρειαστεί να το ξαναλλάξω. Θα δούμε λοιπόν. Τώρα όσον αφορά από upgrades, σίγουρα θα γίνει ένα καλό upgrade στην άμυνα. Και τώρα στην επίθεση βλέπουμε κάτι για το Σάντσο σίγουρα. Αλλά προς τη μην θα δούμε, ανάλογα για το backlog μας. Λοιπόν, επιτέλους πήγαμε γκολ 3. Πραγματικά είχαν χωθεί πάρα πολύ, μήπως δεν πάω. Πήγαμε γκολ 3 και βλέπετε εδώ πέρα ομάδες. Δηλαδή αυτή η ομάδα αντικειμενικά είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από τη δικιά μου. Αν πάρει τους παίχτες ατομικά. Δηλαδή εγώ δεν έχω τόσο καλούς παίχτες. Δηλαδή έχω ένα Στέλινγκ και έναν Αγκουέρο. Μετά είναι μια κοινότυπη ομάδα, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, χάνουμε 2-0. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Δεν τα παράτησα. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παράτησα. Κάνει ο Σάντσο το 2-1, βάζει το κολλάκι του. Γενικά ο Σάντσο δυστυχώς μπορεί να μην έπαιζα και πολύ με αυτόν. Είχε πάρα πολύ μικρό impact.
Αλλά ναι, και πάλι δεν ξέρω, δεν με ενθουσίασε και τα stats σου δεν λένε κάτι. Μου ξανάτυχε δυστυχώς. Βλέπω Αγγλία walkout, λέει αν κάνα Sterling. Δεν ήταν Sterling δυστυχώς. Αλλά οκ, εδώ πέρα μου κάνει το 3-2 στο 55. Και βλέπετε πόσο μεγάλο impact όπως έχω ξαναπεί είναι να έχει παίχτες όπως ο Μπαπέ. Πλάκα πλάκα ο Σάντσο βάζει και άλλο γκολάκι. Έχει πολύ καλό dribbling, αλλά να τον βάζω σε εκείνη τη θέση right mid για cam δεν έχει το pace. Οπότε πραγματικά δεν βοηθάει πάρα πολύ. Εδώ Βάρντι κάνει το 4-3 στο 72 και παίρνουμε λοιπόν έτσι τη νίκη. Γενικότερα, όπως έχετε παρατηρήσει, ό,τι παιχνίδι νίκησα, το νίκησα πάνω κάτω στο ένα γκολ. Αυτό ήταν το κακό με αυτό που έγινε σε αυτό το γολού. Δεν μπορώ να πω ότι νίκησα παιχνίδι πολύ χαλαρά. Αυτό είναι το μόνο παράπονό μου. Αλλά γενικότερα από 8-10 καταφέραμε να έχουμε 15 νίκες και να μείνουν 3 παιχνίδια. Πήγε καλά. Δυστυχώς έχασε το επόμενο παιχνίδι πάρα πολύ εύκολα. Ήταν πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Δεν βάζω καν highlights. Με ξεφτύλισε. Έχανα 3-0 ή 4-0 στο ημίχρονο. Έκανα rage quit. Οπότε θέλαμε 2 νίκες σε 2 παιχνίδια για γκολ 2. Και δυστυχώς back to back πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Καλό αντίπαλο. Δηλαδή σχέση με μένα εννοώ. Με νίκα για 5-1, έκανα rage quit, οπότε δυστυχώς πάει το gold 2. Δεν το λέω τώρα ως δικαιολογία, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα χαλαρώσει πάρα πολύ στα τελευταία 2 παιχνίδια, οπότε δηλαδή δεν το πάλεψα τόσο πολύ για να πάω gold 2, αλλά όπως πει να έχει δεν νομίζω να νίκαγα, ήταν πολύ καλύτερη αντίπαλή μου. Αυτά λοιπόν πήγε καλά, ευτυχώς μπορέσαμε και πήγαμε gold 3 μετά από τόσο κακή αρχή. Θα μπορούσαμε και gold 2 αν δεν είχαμε κάνει 1-2 χαζούλες ήττες στην αρχή, αλλά κρατάμε ότι κλείσαμε ώρα το γουλού. Οπότε αυτά για σήμερα. Πείτε μου κάποια σχόλια τι βγήκατε εσείς στο Wicked League και θα τα πούμε λογικά αύριο. Γεια σας.